Μιχάλη Νικήτα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σένα και Γιάννη. Καλημέρα. Να πω εγώ μόνο να προσθέσω κάτι με τη λέξη φόρος. Η λέξη φόρος, αυτό δηλαδή που εισπράττει το κράτος, έχει τρεις παραμέτρους. Την φόρο διαφυγή, την φόρο αποφυγή και την φόρο απαλλαγή. Φοροδιαφυγή είναι όταν πας σε μια ταβέρνα χιλιά που θα πάτε εσείς τώρα σήμερα και δεν σας κόψει απόδειξη. Έτσι, αυτό διώκεται ποινικά γιατί ο ταβερνιάρης δεν κόβει απόδειξη, δεν πληρώνει ΦΠΑ και αυτό λέγεται φοροδιαφυγή. Υπάρχει όμως η φοροαποφυγή που είναι ο νόμιμος τρόπος να μην πληρώνουν φόρους. Και αναφέρομαι φυσικά στο Λουξεμβούργο όπου τραπεζίτες έβγαλαν τα λεφτά τους και δεν πληρώνουν φόρο με νόμιμο τρόπο. Αυτό λέγεται φόρο αποφυγή. Υπάρχει όμως και μια άλλη λέξη, η φόρο απαλλαγή. Η φόρο απαλλαγή είναι όταν η εξουσία διαγράφει φόρους για να στηρίξει με χρήματα, με χρηματικά ποσά, αυτούς οι οποίοι την ευεργετούν. Δηλαδή όταν βαφτίζει τη δωροδοκία ευεργέτημα δεν διώκεται ούτε αυτός που δίνει ούτε και αυτός που παίρνει. Είναι ευεργέτημα. Έχει βγει. Λοιπόν, τώρα στην φόρο απαλλαγή, άμα πάτε μέσα, πόσοι έχουν φόρο απαλλαγή και δείτε, είναι να τρελαθείτε. Οι εφοπλιστές έχουν, Μιχάλη, οι εφοπλιστές έχουν μόνο 50 φοροαπαλλαγές. Ο Μάλιος μ' αρέσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Νικήτα. 58 φοροαπαλλαγές έχουν. Ο κύριος Μάλιος μ' αρέσει που όταν του αναφέρεται τη μακρά λίστα αυτών που έχουν φοροαπαλλαγές, το μόνο που ξέρει να μας πει είναι ότι είναι οι εφοπλιστές. Όχι, ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Και οι εφοπλιστές. Κύριε Νικήτα, ένα λεπτά. Έχουν αλλάξει ένα νούμερο. Και οι εφοπλιστές είναι. Αυτό είναι το ακριβές. Εδώ στο Νεάπολης θα μιλάτε με ακρίβεια, παρακαλώ, και δεν θα βγάζετε τα αποθυμένα σας. Ελάτε, κύριε Νικήτα. Ακούστε τώρα. Τελευταία, έχουν καταργήσει έναν νόμο και έχουν δημιουργήσει αυτό την φόρο απαλλαγή σε όλα τα δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού, τα οποία συναλλάσσονταν με αυτούς οι οποίοι φτιάχνανε τις offshore εταιρείες και έπρεπε να πληρώσουν φόρους, οι φόροι τους οποίους έχουν απαλλαγεί όλα τα δικηγορικά γραφεία, ακόμα και αυτά που φτιάξανε τον εφαρμοστικό νόμο, το μνημόνιο και τον εφαρμοστικό. Ωραία. Ολοκληρώστε, κύριε Νικήτα. 20 εκατομμυρίων. Ναι. Απαλλάχτηκαν 20 εκατομμύρια. Θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει από αυτούς 20 εκατομμύρια. Κατήργησαν το ένα. Και από αυτούς. Και από αυτούς. Αντί να κάνει παιχνιδάκια η Σαββαίδου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αν θα μπει η δόση του ένφια και ο ένφια μέσα στις 100 δόσεις, θα έπρεπε να έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα πολύ σοβαρά τα οποία μας λέτε και να πάβουν οι φοροαπαλλαγές σε αυτούς που έχουν. Φοροαπαλλαγές σε αυτούς που δεν έχουν χρειαζόμαστε και να είναι και μακριά η λίστα. Και έτσι ο μόνος που πληρώνει φόρους είναι ο καημένος ο ελληνικός λαός. Γιατί τώρα τα αναδρομικά που ζητάνε οι δικαστές να τα πάρουν όλα, από πού θα τα πάρει ο Γκίκας? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν εμπιστεύεσαι αυτή την κυβέρνηση. Δεν τους εμπιστεύεσαι. Βάζεις με κάθε επιφύλαξη, παρότρινε όλους τους επαγγελματίες που θα πάνε να κάνουν αίτηση για να ρυθμίσουν τα χρέη τους στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ σήμερα, να βάλουν πάνω με κάθε επιφύλαξη. Τώρα τι να πούμε, μπορούμε να πούμε τίποτα? Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθούν με νόμο κι άλλο και οι μισθοί και οι συντάξεις, οπότε οι 100 δόσεις οι οποίες είναι 6 χρόνια είναι, να φτάσεις στο σημείο στο τελευταίο έτος να μην μπορείς να ανταποκριθείς λόγω νέας μείωσης μισθών συντάξεων, απέμαξης δηλαδή από την... Μα ήδη, Μιχάλη, ήδη πιέζει η Τρόικα και λέει εμείς πρέπει να βάλετε το ασφαλιστικό και τους λέει ο Σαμαράς δεν μπορώ να βάλω το ασφαλιστικό γιατί θα κάνω περικοπές στις συντάξεις. Αυτά είναι καραγκιοζλίκια τώρα που λένε. Όχι, έτσι είναι. Το ασφαλιστικό το παγώσανε για το άλλο μνημόνιο. Διότι πρόσεξε με τώρα. Δεν είναι τις δομικές ανεργίες. Καταλαβαίνετε, δεν έχει λεφτά στη τσέπη του. Εντάξει. Να το πούμε πολύ απλά ότι η ανεργία σήμερα έχει γίνει θεσμός πλέον μέσα στην κοινωνία. Διότι είναι 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι. Αυτούς εδώ δεν μπορεί να τους βάλει όχι σε 10 χρόνια, όχι σε 30, ούτε και σε 50 χρόνια σε δουλειές. Τους σκλάβους δεν τους υπολογίζεις, Γιάννη? οι σκλάβοι είναι αυτοί που θα δουλεύουν για ένα μόριο.
Γιατί ξέρεις, υπάρχουν οι δούλοι, υπάρχουν και οι σκλάβοι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Άλλη λέξη, άλλη έννοια έχει ο δούλος, άλλη έννοια έχει ο σκλάβος. Ο σκλάβος είναι αυτός ο οποίος θα πάει να δουλέψει στην, ως εκπαιδευτικός, θα δουλέψει για να πάρει ένα μόριο. Τώρα άμα πάρει το 1/4 του μόριου μπορεί να είναι και τεταρτημόριο. Και σκεφτείτε τώρα τι πλιάτσικο έγινε με τα χρυσαφικά στα ένα χειροδανιστήρια. Δηλαδή ο κλέψας του κλέψαντος και το χρυσό πέταξε, έφυγε. Μόνο αυτό είναι. Είναι η δεύτερη φορά, κύριε Δελιγιάννη, που οι Γερμανοί μαζεύουν το χρυσό. Την πρώτη φορά το μαζέψανε με την κατοχή και τώρα είναι η δεύτερη Γιατί η δεύτερη φορά δεν γίνεται μόνο με αυτό το χρυσό. Γίνεται με όλο τον ορυκτό πλούτο που έχουμε. Αυτά είναι μόνο. Παίρνει από το λαό, θα μας πάρουν και τον ορυκτό πλούτο. Δηλαδή τι άλλο θα μας κάνουν. Γιάννη, μέχρι και χρυσά λόγια. Αλλά ξεχνάτε και τους 20 τόνους. Αυτά χρυσού. Τα έκαναν οι πρόγονοι της κυρίας Μέρκελ. Ακριβώς, γιατί δεν το ξέρετε. Τους 20 τόνους χρυσού που έδωσε ο Σιμίτης στην ελβετική τράπεζα, την UBS. Για πείτε μου εσείς, γιατί έδωσε 20 τόνους χρυσό, κρατικό χρυσό, η τράπεζα της Ελλάδας, ο Προβόπουλος. Γιατί το έδωσαν στη UBS για φύλαξη. Τι φοβόταν, μήπως τους το κλέψουν εδώ. 20 τόνους χρυσό, ελληνικό χρυσό έδωσαν. Με το φυράει η UBS. Στην Ελβετία. Γιατί οι άλλοι 126 που έχουμε τώρα σαν αυτά δεν κινδυνεύουν και πήρε 20 τόνους μόνον. Έπρεπε τους παρόλους. Αφού φοβόταν με τους πλούτους. Για ιστορικούς λόγους είχε πει ο Στουρνάρας. Γιατί έγινε ερώτηση στη Βουλή από τον Καμένο νομίζω και είπε για ιστορικούς λόγους όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Ποιοι είναι οι ιστορικοί λόγοι που έπρεπε να πάνε στην Αγγλία και στην Ελβετία τον ελληνικό χρυσό. Έχω αιτήματα ακροατών και προς τους δυο σας και μου λένε να τους ενημερώσετε πού μπορούν να βρουν ψάρια, αν βγουν για ψάρεμα. Επειδή είστε καλοί ψαράδες και οι δύο, έχω και τέτοια αιτήματα τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε και πεντάλεπτο πού μπορείς να ψαρέψεις. Έρθε το πέντεπτο. Στην Ψαραγορά, εκεί έχει καλά ψάρια. Λοιπόν, όχι μωρέ, πες το γιατί το έχεις κρυφό. Στις Δρέσμες, στα Γκρέμνα και στη Θάσο. Στη Θάσο στον Αμπά, άμα πας μονάχα. Καλά, από εδώ τώρα θα πας μέχρι εκεί. Καλά, Αχιλλέα και Μιχάλη, δεν θα παγώσει κάποιος μέχρι να πάει εκεί. Δεν κάνει κρύο ακόμα. Ακόμα δεν κάνει κρύο, ακόμα είναι καλός ο καιρός. Ευχάριστο. Τι λέει τώρα, άμα έχεις την τρέλα μέσα σου, 7 υπό το 0, κοιμόμασταν έξω στα βράχια εκεί και εκείνα τα λακάκια που γέμιζαν θάλασσα ήταν παγωμένα, τι να τα φουλες τώρα. Έβγαζα το χιόνι πάνω από το σκάφος και ανέβαινα στο σκάφος και βουτούσα και ήταν παγωμένο το μουστάκι μου. Και έκανε crash cruise, δεν μπορούσα να κλείσω το σώμα. Οι πετονιές μας πιάναν χιόνι πάνω τώρα, τι λες. Να τελειώνω παιδιά, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Μιχάλη, σε διαβάζω και γράφεις πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όπως αυτό το προηγούμενο που έγραψες, γιατί δεν παρετείται ο ΣΥΡΙΖΑ να πέσει σήμερα η κυβέρνηση. Αλλά βρέπει παιδί μου. Συγγνώμη, να σε διακόψω σε συγχωρείς. Να τελειώσω. Άσχεμα να τελειώσω. Είπε ο Βέντες να τελειώσω. Αυτό είπε, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, πρόσεξε με. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι είναι σωστά αυτά που γράφεις. Αλλά αυτό θα μπορούσε να το πεις με δύο-τρία λόγια, γιατί αυτός που σε διαβάζει, εκείνο ολόκληρο το κατεβατό που είναι σαν δίχτυλη πόρτα, που βαριέται και στο τέλος δεν τον μιλάει. Και το άλλο, καλά, γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, αφού και εκεί στρέφω. Τώρα κοντά μας, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία, καλημέρα. Κύριε Νικήτα, παρακαλώ. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι που έχει κεντρήσει την περιέργειά σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας? Ναι, ποιος υπουργός ονομάζεται γνωστός βέβαια. Ναι. Σημερινός είναι ενεργία, να μην πω περισσότερο θα το φωτογραφήσω. Ναι. Τον αποκαλούνε Προστάντζα. Μπροστάντζα. Προστάντζα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μεϊμαράκης.
Γιατί? Γιατί έτσι τον αποκάλεσε σε δήλωσή του. Τώρα άμα μας άκουγε θα τρώγατε τα μουστάκια σας εσύ. Μα το, έχω το απόσπασμα στο κύριος Μεμαράκης. Στην τηλεόραση ναι. του Καρατζαφέρη. Α, τι γίνεται με το... Αποκάλεσε ο Καρατζαφέρης προστάντα. Με τον Καρατζαφέρη τι γίνεται, Μιχάλη? Λοιπόν, ο Καρατζαφέρης... Πώς την είπαμε αυτή την κυρία, Καταλίνα? Καταλίνα. Τι ωραία ονόματα που βρίσκουν, Καταλίνα. Έλα, Τορκάσο, σε θέλει Καταλίνα. Η άλλη όμως έχει εθνικό όνομα, ξέρετε πώς λέγεται? Χόμερικ, ξέρετε τι σημαίνει, όμηρος. Εντάξει, άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και τις offshore τις βγάζουν αρχαία ονόματα, αρχαία ελληνικά ονόματα. Τι άλλο δηλαδή θέλετε? Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, αρχαιοελληνικά ονόματα βγαίνουν στις offshore, οπότε οι μίζες έπρεπε να τις λέμε ότι είναι μίζες. Σιγά. Με μια, όχι, μπρίζες είναι. Και με μια διαφορά ότι από το 2007 ήταν γνωστό ότι σπάσει για τις δύο αυτές offshore εταιρείες του Καρατζαφέρη. Από το 2007, επειδή όμως τότε είχε 5,1, το 2008-2009 που έκανε, γίνανε οι εκλογές, πήρε 5,8, ενώ είχε πάρει 3,3,5 περίπου και ήταν στη Βουλή σαν αρχηγός, τον χρειάζονταν. Γιατί δεν έβαζε τους βουλευτές του ο Καρατζαφέρης και ρωτούσαν το Μημαράκι τι θα γίνει με τα υποβρύχια, θα τα πάρεις ή δεν τα πάρεις? Απλά είναι τα ερωτήματα. Απλά είναι. Τώρα μου λέει ο 625. Ναι, αυτά ήταν όλο το σκηνικό. Όλο το σκηνικό. Ο κόσμος θέλει να παίξουμε αυτό που λέει που εκτέλεσε ο Χρυσανίδης τον Καλατζή. Με αυτά που έγραψε. Και μας απάντησε. Θέλει να τα ακούσουν ξανά οι ακροατές μας, θα το βάλουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ πολύ ψωμί, αλλά ψάξτε μου και ένα στέλεχος του λαός. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και πώς εκτέλεσε ο Μπάμπης ο Χρυσανίδης, ο φίλος μου, τον Β' αντιπρόεδρο, τον Γιώργο τον Καλατζή. Για ακούστε. Τα λέει αυτά ο τέος δήμαρχος ο Ηρακλής ο Καραμπερίδης. Στη δική μου ότι και μόνο πολιτική, ότι για να μην στιγματιστεί ένας βουλευτής ναι. ή ένας πολιτευτής, έπρεπε το ρεύμα να πάει μέχρι την άκρη. Τώρα αυτό που κάνει, δηλαδή αυτό που κάνει ο Χρυσανίδης και λέει έφτασα μέχρι τα νόμιμα, αλλά το νόμιμο είναι... Έχει εκτελέσει το φίλο του τον Καλατζή, τον Γιώργο. Σχόλιο, κύριε Νικήτα. Τι να πω, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι βρισκόμαστε, έχουμε γυρίσει πίσω στην εποχή του Ντίκινς και του Μέτερνιχ. Τη θυμάστε την εποχή του Μέτερνιχ, έτσι, του Ανθέλινα. Ναι, ναι. Όπου... ο Αυστριακός καγκελάριος. Μπράβο, αυτός ναι. λοιπόν. Ο οποίος είχε και έναν σύμβουλο, τότε υπήρξε και ένας σύμβουλος Γάλλος, ο Ταλεϊράνδος. Φοβόσουν να του δώσει το χέρι σου γιατί έμενες χωρίς δαχτυλίδι. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει σε εκείνη την εποχή. Πας να δώσεις το χέρι σου και, και μένεις χωρίς δαχτυλίδι, χωρίς ρολόι. Δηλαδή γίνεται η αρπαγή του αιώνα. Ο αρπάξας του αρπάξαντος. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι η συνέχεια της εποχής... Ότι μία η κυρία Τορκάσο, η εταιρεία του... Την οποία μου είπε εδώ χθες ο Νίκος ο Πατέλης, πρόεδρος των λογιστών της Καβάλας, 33 χρόνια στο Κουρμπέτι. Μου λέει, Δελιγιάννη, κάνεις σε χρόνο ντετέ, σε 5 λεπτά, αγοράζεις υπεράκτια, σε εισαγωγικά, offshore εταιρεία, οπουδήποτε γουστάρεις. Οπουδήποτε γουστάρεις. Και μου λέει, δεν πρόκειται να σε βρει κανένας. Τα πας τα χρηματάκια, δηλαδή τα πας τα χρηματάκια τσουπ τσουπ εκεί. Και εμείς εδώ τώρα, μέσω τραπέζης πάνε. Ναι. Τι τώρα, τι με το αεροπλάνο τα πας, με τα Μπεϊμπελίνο τα πας, τι είμαστε τώρα. Τι όγκο έχει 1.600.000 ευρώ, ξέρετε τι όγκο έχουνε. Τα έχετε δει ποτέ εσείς ως πρώην υπάλληλος του ΣΔΟΕ, γιατί εσείς ελέγχατε τις ναυτιλιακές, τα πετρελαιοειδή. Ναι, και με αυτό να ολοκληρώσουμε σας παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Νίκο που δεν σας μιλήσω. Θα έχω πατέρα και γιο σε λίγο. Όχι τον Καρατζαφέρη, κάποιον άλλο. Ναι, ξέρετε δεν ακούτε που μιλάει γι' αυτό, να με συγχωρήσει αν δεν καταλάβω κάτι. Να σας κάνω την ερώτηση. Να την κάνετε, αλλά να μην με μεταφέρει ο κύριος Δελιγιάννης που τον ακούω καλά. Ναι, η κυρία Τσαβέλα ήταν ευρωβουλευτής του λαός. Γνωρίζετε και ποια είναι η θέση σας όταν δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ως βουλευτής, ευρωβουλευτής του λαός, η κυρία Τζαβέλα δήλωσε ότι αν πρόκειται να καεί η Ελλάδα και να σωθεί η Ευρώπη, χίλιες φορές να καεί η Ελλάδα. Ποια είναι η θέση αν πρόκειται να καεί, τι είπε. Δείτε μου λίγο, κύριε
Καλή Τζαβέρα, γιατί έχει τα φαναρία και δεν ακούω. Ότι καλύτερα να καεί η Ελλάδα. Δήλωσε τη Τζαβέρα. Το αν πρόκειται δεν άκουσα. Αν πρόκειται να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη, καλύτερα να καεί η Ελλάδα. Α, δεν την ξέρω αυτή τη δήλωση, κύριε. Ναι, δεν την ξέρω, αυτή δεν την γνωρίζω. Η κυρία Τζαβέλα τώρα είναι πολύ. Κύριε Χρυσόπουλε, ο φίλος μου ο Βασίλης εδώ ένα μήνυμα λέει: αν λέει δικαστεί για μίζα και αποδειχθεί, λέει, μήπως λέει τότε πείτε ότι φταίει η δικαιοσύνη. Ρωτάει. Και γιατί πρέπει εγώ να απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση που θα πρέπει τότε να με ρωτήσετε και όχι τώρα. Ναι, όχι, νομίζω ότι η δικαιοσύνη δεν φταίει τότε. Θα έχει αποφανθεί. Είναι λίγο φανερό. Δεν είπα εγώ ότι φταίει η δικαιοσύνη και είπα μάλιστα προηγουμένως το απήντησα αυτό ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Και να γυρνάνε, αν αποδειχθεί ότι όντως είχαμε μίζες. Ναι, να σας πω και κάτι να άλλο, γυρίσουν εγώ και τα κλεμμένα στα κρατικά ταμεία. Ναι, εγώ έχω εμπιστοσύνη, κύριε Σταύρε, φίλε Σταύρε. Όσο έχετε κι εσείς εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως έχει και ο κύριος που μιλάει που δεν κατάλαβα ποιος είναι και δεν ξέρω γιατί. Ο Νικήτας, μέλος της Γραμματιακής Επιτροπής του ΕΠΑΜ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που αντέχει το διάλογο ο πρόεδρος της Νομαρχιακής του Λαός και δηλώνει πιστός Ταλιμπάν Γιώργος Καρατζαφέρης. Πάντως να πω το Μιχάλη ότι η κυρία Τσαβέλα τώρα είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρω. Έχει φύγει από το... Ναι, δεν έχει σημασία, την έκανε τη δήλωση όμως αυτή. Την έκανε. Εδώ υπάρχει βίντεο για αυτή την... Εδώ έχουμε δήλωση του... Όχι δήλωση, βίντεο έχω. Και εμείς, έχουμε δήλωση του Β' αντιπρόεδρου ότι είναι... Το 2010 ήταν φαρμακοποιός. Έχουμε βρει τον Καλατζή. Τον βρήκατε στο τηλέφωνο. Κάτσε λίγο τώρα, ενημερώστε με λίγο. Τον βρήκατε, είναι στο τηλέφωνο. Για να δούμε. Όχι, έχει πέσει γραμμή. Αν ξαναπάρει, να μου τον δώσετε αμέσως. Τον θέλω εδώ, να μιλήσει στο λαό. Καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Το ότι απάντησε στα τηλέφωνά μας. Κύριε Νικητά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που δώσατε χρόνο έτσι από τον πολύτιμο στην εκπομπή μας. Και περιμένουμε νεότερα από την πολιτική γραμματεία του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Και περιμένουμε φυσικά όλα αυτά που συλλέγεται κάθε μέρα, γιατί ο Μιχάλης Γιάννης συλλέγει πράγματα που δεν τα διαβάζει σε καμία εφημερίδα. Ούτε στο Χωνί βγαίνουν αυτά, σε καμία εφημερίδα. Ούτε στο Ριζοσπάστη που διαβάζει εδώ ο Μάλιος. Ούτε ο Ριζοσπάστης τα βγάζει αυτά. Κάνουμε διαφήμιση ο Ριζοσπάστης. Αυτό το ρημάδι, το σφυρί και το δρεπάνι, μήπως πρέπει να αλλάξει τώρα. Αυτό το σφυρί και το να δρεπάνι. Να μπει κανένα κλιματιστικό και κανένα ιονιστή. Πέσανε χιλιάδες άτομα, οι ψυχές τους βασανιστήκανε. Έπεσε πολύ για το σφυρί. Του Ραφαηλίδη. Του Ραφαηλίδη, ναι. Για πες τα μας. Ότι οι εθνικιστές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους βλάκες και τους απατεώνες που πλωτίζουν κοροϊδεύοντας και εκμεταλλευόμενοι τους βλάκες. Ναι. Γι' αυτό προς απάντηση για τον εθνικισμό, μια και θέλει ο Καρατζαφέρης να μας φέρει τον εθνικιστή Πούτιν στο Αιγαίο. Ευχαριστώ κύριε Νικήτα, να είστε καλά.